Και οι ισορροπίες στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, είναι εύθραυστες. Σύνδεση με τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ, Σταύρο Ιωαννίδη. Υπάρχει μια κινητικότητα, Σταύρο, σε όλα τα επίπεδα και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γίνεται μια προσπάθεια στο ΚΕΠΕΝΤΕ να αποφευθεί η κλιμάκωση. Πράγματι, Λένα, την ίδια ώρα όμως όλα δείχνουν πως πλησιάζουμε στην ώρα μηδέν. Και αυτό εκτιμούν τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις. Πρώτα απ' όλα η κινητικότητα που παρατηρείται στα οπλοστάσια του Ιράν αλλά και της Χεσμπολά, στις θέσεις εκτόξευσης των πυράβλων. Επίσης γνωρίζουμε ότι η Χεσμπολά έχει εκενώσει τα γραφεία της στον Λίβανο, στη Βηρυτό, συγγνώμη, και έχει μεταφερθεί σε άλλες περιοχές του Λιβάνου. Ακόμη, σήμερα το πρωί έγινε μια ευρείας κλίμακας άσκηση του Ισραηλινού στρατού με προσομοίωση πολέμου στον Λίβανο. Έχει δοθεί εντολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα σε στρατιώτες, κυρίως βεβαίως στους πιλότους και, και όσους υπηρετούν στην αεροπορία του Ισραήλ. Επίσης, να σας πω ότι ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού έχει εγκρίνει σχέδια για άμυνα αλλά και για επίθεση για τις επόμενες ώρες, ώστε αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση να απαντήσει άμεσα είτε στο Ιράν είτε στη Χεσμπολά. Ακόμη ξέρουμε ότι παραμένει στο ύψιστο επίπεδο συναγερμού ο στρατός, ωστόσο στη διοίκηση εσωτερικού μετόπου τα μέτρα δεν έχουν αλλάξει προς το παρόν βεβαίως, διότι όταν γίνει αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει κάποια επίθεση, την ώρα δηλαδή που θα δούμε τον αρχηγό του Ισραηλινού στρατού να ανακοινώνει κάτι τέτοιο, πάει να πει ότι ξεκινάει. Άρα θεωρείτε, Σταύρο, η λιμένη απόφαση, η επίθεση του Ιράν ή ενδεχομένως και των δορυφόρων του, θα το δούμε αυτό, απλώς δεν γνωρίζουμε το πότε. Και υπάρχουν ενδείξεις για κινητικότητα σε όλες τις συμμαχικές χώρες του Ισραήλ και σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς, και αυτές οι ενδείξεις, όπως βεβαίως και οι διαρροές από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, Λένα, δείχνουν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Να σας πω ακόμη ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας έχει μεγαλώσει και η στρατιωτική, η αποκλεισμένη στρατιωτική ζώνη, τόσο στο βόρειο μέτωπο όσο και γύρω από τη Γάζα, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος επιθέσεων και από τη Χαμάς αλλά και από τους Χούθη της Ιεμένης, από όλο τον άξονα δηλαδή που υποστηρίζεται από το Ιράν. Και βεβαίως οι προετοιμασίες και του Ισραηλινού στρατού είναι πυρετώδεις, καθώς ενδεχομένως οι επιθέσεις, λένε αξιωματούχοι, να εκδηλωθούν και μέσα στις επόμενες ώρες ή αργότερα το βράδυ. Κλείνοντας μόνο να σας πω ότι από χθες κυκλοφορεί και μια πληροφορία ότι από την Χαμάς έρχεται αυτή η πληροφορία ότι ένας τουλάχιστον όμηρος είναι νεκρός και δύο ακόμη έχουν τραυματιστεί από τους φρουρούς που τους φρουρούν στη Γάζα. Την πληροφορία βεβαίως αυτή την ελέγχει ο Ισραηλινός στρατός. Ακόμη δεν υπάρχει μια σαφής ένδειξη αν είναι αληθής. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, οι ζωντανοί όμηροι είναι 20 έως 35 από τους 111 βεβαίως που γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στη Γάζα. Θα έχουμε στραμμένη την προσοχή μας σε αυτό το μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.